Νομίζω ότι το μεγάλο ντέρμπι της κατηγορίας σε φιλική αναμέτρηση διεξάγεται το Σάββατο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Εκεί ο Πανθρακικός που επανέρχεται στις εθνικές κατηγορίες μετά την άνοδό του στην Γάμα Εθνική υποδέχεται την πάντα μεγάλη και φιλόδοξη δόξα δράμας. Αύριο λοιπόν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, Πανθρακικός δόξα δράμας, μια ευκαιρία για τους φίλους της ομάδας της Κομωτινής να δουν την ομάδα της Κομωτινής που ανέβηκε κατηγορία κόντρα σε τη δόξα η οποία φέτος ενισχύθηκε πάρα πολύ αρκετά και νομίζω έχει ανεβάσει αγωνιστικό επίπεδο. Θα είναι ένα καλό φιλικό και για τις δύο ομάδες και για τον κύριο Μπαχαρίδη προπονητή της Κομωτινής και για τον κύριο Κετσεμενίδη να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Στο άλλο μέτωπο είναι δικαστικό για τον Πανδραμαϊκό. Ο Πανδραμαϊκός στο αθλητικό περιμένει την απόφαση ένταξης στη Super League 2. Οι πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρού άντρα του κυρίου Καΐρη λένε το αυτονόητο. Ότι ο Πανδραμαϊκός κέρδισε τις δικαστικές αποφάσεις και δικαιούται εφαρμογή. Για να δούμε το ελληνικό, αυτή η αντινομία μεταξύ του νόμου Αβγενάκη και των κανόνων του ΚΑΠ της ΕΠΟ που θα οδηγήσει. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Πανδραμαϊκός αύριο, Σάββατο, στο αθλητικό κέντρο Νίκο Τσάρα υποδέχεται την ομάδα ΠΑΟΚ Β' της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που υπόψη για μια ακόμη χρονιά προετοιμάζεται στο αθλητικό κέντρο του Βόλακα. Έτσι λοιπόν οι φιλάθλοι έχουν αύριο στην Νίκο Τσάρα Πανδραμαϊκός ΠΑΟΚ Β' με προπονητή τον Παύλο Γκαρσία και στην Κομωτινή Πανθρακικός Δόξα Δράμας.